Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε λοιπόν να μάθουμε, διότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, ότι πάρα πολλά δάνεια δόθηκαν χωρίς εγγύησεις, πάρα πολλά δάνεια δόθηκαν χωρίς να υλοποιηθούν, να πάνε δηλαδή στον πραγματικό του στόχο, χρησιμοποιήθηκαν για άλλους στόχους, οι τράπεζες ποτέ δεν έλεγξαν αυτή την κατεύθυνση του χρήματος. Αυτά τα δάνεια αφορούν λοιπόν, και τα κόμματα και όλα αυτά. Όχι. Δεν μπαίνει σε αυτή τα... Επιχειρηματικά, μιλάει για επιχειρηματικά δάνεια. Μιλάω για λοιπόν, και επίσης θέλουμε να ελεγχθεί το πόθεν έσχεσε αυτών που ενέκριναν τα δάνεια. Α, μάλιστα. Το βάζετε δηλαδή πιο βάθια το μαχαίρι, ας το πούμε. Κάπου πρέπει να πάει λίγο βαθιά. Κύριε, θα δώσετε και τα ονόματα αυτών που ανέφερε ο κ. Δραγασάκης στη Βουλή. Ακούστε, των φέρτε μας τη λίστα, φέρτε μας τη λίστα Χριστοφοράκου. Θα σας δώσω εγώ ονόματα. Θέλετε να σας δώσω ονόματα, κύριε Παπαμίκο? Θέλετε να σας με προκαλείτε? Δώστε, γιατί? Ωραία, να σας δώσω λοιπόν, πέστε μου, κύριε Παπαμίκο, η τροπολογία που χάρισε το 1 δισεκατομμύριο. Ακούστε, αφού με προκαλείτε, εγώ δεν έχω καμιά δυσκολία να σας πω ονόματα. Πάρα πολύ το ρίμα. 1 δισεκατομμύριο που χαρίσατε φέρνοντας 5 φορές διάταξη στη Βουλή και την πήρατε πίσω, η πρώτη τελευταία την έφερε 2 ώρες στις 12. Ο κύριος Κουτσούκος νομίζω ήταν, δεν ξέρω Γιάννη αν ήσουν και την ημέρα, ψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας επειδή σχετίζει με ό,τι. Τα θέματα 12 Δεκεμβρίου, εμφανίστηκε 1 ώρα πριν να τελειώσει το νομοσχέδιο. Έχεις ασθενή μνήμη. Για ποιο πράγμα λέτε, κύριε Κουρουπίδη? Δεν έχουμε καταλάβει όμως. Μιλάτε για κάτι που ξέρετε μόνο εσείς και όχι εμείς. Θέλετε να μας κάνετε κοινωνούς? Επειδή έχω ασθενή μνήμη, αν ήσουν εκεί. Δεν υπάρχει ανίσουνα. Αυτό εννοείται, κύριε Κουτσούκο. Έχει ασθενή μνήμη. Διότι πρώτον. Εγώ είπα κάτι πολύ απλό. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Μην αλλάξουμε συζήτηση. 12 λοιπόν Δεκεμβρίου. Συζητούσαμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Η μέρα Πέμπτη ήταν. Και έρχεται ο κύριος Στουρνάρας, ο ίδιος ο κύριος Στουρνάρας, φέρνει μια διάταξη, έγινε φασαρία, την πήρε πίσω. 4 φορές είχε αφορούσε αυτή η διάταξη. Χάρισε 1 δισεκατομμύριο. Χάριζε, γιατί από τη χάρισε την ένα δισεκατομμύριο. Πρώτα το ξεκίνησε ο κύριος Στουρνάρας. Το χάρισε, τελικά. Το χάρισε στις 13 Μαΐου, Μαρτίου. Το χάρισε 1 δισεκατομμύριο στη Μοτορολόι και στο ΕΛΠΕ. Τώρα, ποιοι είναι πίσω από εκεί είναι γνωστό. Και στις 5 Μαΐου. Μόνο αυτή είναι. Ένα λεπτό. 1 δισεκατομμύριο. Δεν λέω, κύριε Κουτσούκο. Να πω τι είναι. Από εκεί που ξέρω εγώ ποιο εκπροσωπεί την κάθε εταιρεία. Με ποιο τρόπο τα χάρισε, να μα πείτε. Γιατί δεν βγήκατε να το καταγγείλετε αυτό? Δεν το καταγγείλαμε. Έγινε πόλεμο. Όχι, δεν το καταγγείλαμε. Στις 5 Μαΐου. Τα ονόματα θα τα δώσω. Στις 5 Μαΐου. Ακούστε. Στις 5 Μαΐου. Εκδώσατε μια κοινή υπουργική απόφαση. Η οποία παραχώρησε. Παράτηνε άλλους 27 μήνες, τους ήδη 15 μήνες που προέβλεπε ο νόμος για την τοποθέτηση συστήματος εισρωών νεκρών στις δεξαμενές των διελιστήριων. Και έρχεστε και μου λέτε, δώστε μας ονόματα. Ο κύριος Κουτσούκος, γιατί λέω ότι κοροϊδευόμαστε? Για δύο εταιρείες μιλήσατε τώρα. Είναι μια... καλά. Στα διελιστήρια δεν ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες, παιδιά? Όχι, επειδή ξέρουμε και είπατε. Αλλά λέω, αυτό είναι. Ο Γαλλέας Κουμπαράς αυτός είναι. Γιατί δεν είσαι για κουμπαρά εγώ. Εγώ μιλάω για χαριστικές. Ακούστε κύριε, εγώ λέω ότι όταν ο κόσμος δεν έχει πετρέλαιο, δεν μπορεί να χαρίζουμε 1 δισεκατομμύριο στο λαθρεμπόριο μας. Αυτό λέω. Εγώ επιμένω, γιατί βλέπω τόση ώρα που μιλάτε τον κύριο Κουτσούκο, ο οποίος με τις εκφράσεις που παίρνει το πρόσωπό του, θεωρεί ότι δεν είναι σωστά. Και λέει, ναι, εντάξει, εγώ λέω, κύριε Κουτσούκο, γιατί λέτε εσείς ότι είναι όλα αυτά? Θα μου επιτρέψετε, αφού κάνουμε αυτή την παρένθεση, να πω για το κεντρικό σημείο που αφορά την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Ωραία. Έτσι, είναι ωραία. Πολύ σημαντικό. Πείτε μας γι' αυτό όμως, γιατί... για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, γιατί, για να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό τώρα. Μιλήστε για την τροπολογία αυτή. Εγώ μιλήσω. Ακούστε, σας πω. Αυτή η τροπολογία τι λέει? Λέει ότι οι εταιρείες οι οποίες αγοράζουν και πουλάνε πετρέλαια μπορούν, κατ' εξαίρεση μιας πάγιας ρύθμισης που είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, που έλεγε δεν νομιμοποιείται καμία συναλλαγή με εξωχώριες εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση του ΟΣΑ για τον έλεγχο του μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής, να μην νομιμοποιούν τις δαπάνες. Ποια ήταν η φιλοσοφία της ρύθμισης? Η φιλοσοφία της ρύθμισης ήταν ότι όταν εσύ μου φέρεις μια συναλλαγή με μια εξωχώρια εταιρεία, εγώ μπορώ να απευθυνθώ στο κράτος που είναι εγκατεστημένη και να πάρω πληροφορίες. Όταν αυτό το κράτος δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του ΟΣΑ, δεν μπορώ να απευθυνθώ, θα στείλω γράμμα και θα μου το επιστρέψουν. Τι λέει λοιπόν αυτή η τροπολογία? Ότι δύναται η διοίκηση να νομιμοποιήσει αυτές τις δαπάνες μετά από έλεγχο. Ενώ είχαμε μια πλήρως ανελαστική
διάταξη, mm-hmm. έγινε ελαστική για να μπορέσει η διοίκηση να λύσει ένα πρόβλημα, γιατί πολλοί επιχειρηματίες που αγοράζουν και πουλάνε πετρέλαια, και δεν είναι μόνο οι δύο που είπε ο κύριος Κουρουμπλής, είναι και άλλοι, έχουν ΠΑΕ, παίζουν ρόλο στο δημόσιο βίο κλπ. Απαιτούσαν να λυθεί το πρόβλημά τους, γιατί η διοίκηση τους είχε καταλογίσει τις δαπάνες. Τι έγινε στη Βουλή εκείνο το βράδυ? Εκείνο το βράδυ λοιπόν στη Βουλή οι μισοί βουλευτές του Πασόκου δεν πίστηκαν από τα επιχειρήματα του κ. Στουρνάρα και δεν ψήφισαν, και άλλοι συνάδελφοι δεν ψήφισαν.